Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Ξεκινάμε την ενημέρωσή σας με μια σημαντική είδηση για τη Μεσσηνία, καθώς με βάση τις τελευταίες αναφορές, γεγονός είναι πλέον η πολυπόθητη επέκταση του ΠΟΠ ελαιολάδου Καλαμάτα σε όλη τη Μεσσηνία. Η έγκρισή της από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή σηματοδοτεί μια σειρά από θετικές προσδοκίες. Εγκρίθηκε. Η επέκταση της οριοθετημένης γεωγραφικής ζώνης του ΠΟΠ Καλαμάτα. Χρειάστηκε για το σκοπό αυτό να ξεπεραστούν εμπόδια και κυρίως οι ενστάσεις που είχαν υποβληθεί το 2013 και σε στενή συνεργασία το Υπουργείο με τις αρμόδιες υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ολοκλήρωσαν το ζήτημα με την μέγιστη δυνατή τεκμηρίωση. Αποδεικνύεται τελικά και το δέχτηκε η Επιτροπή ότι οι δύο περιοχές είναι ίδιες. Το δεύτερο καλό είναι ότι για πρώτη φορά μπαίνουν προδιαγραφές για το ελαιόλαδο της περιοχής μας, που σημαίνει ότι δεν είναι απλώς να προέρχεται από εδώ, αλλά θα πρέπει να έχει και πιο συγκεκριμένες αυστηρές προδιαγραφές. Αυτό είναι καλό. Εν μέρει είναι και κακό, γιατί κατά ένα μέρος τα ελαιόλαδα που παράγονται από την περιοχή μας δεν καλύπτουν όλες αυτές τις προδιαγραφές. Έτσι λοιπόν η Ένωση βρίσκεται στην ανάγκη να ρωτήσει τον κόσμο της, να ρωτήσει τα ενδιαφερόμενα μέρη και να δει αν πρέπει να κάνει μικροτροποποιήσεις. Αφού διασφαλιστεί δηλαδή πρώτα ότι έχει περάσει, ότι είμαστε εντάξει για την ελαιοκομική περίοδο που θα αρχίσει, μήπως χωρίς να διαταράξει αυτή τη διαδικασία, μήπως μπορεί να κάνει έγκαιρα μερικές μικροτροποποιήσεις, έτσι ώστε να μην έχουμε αποκλίσεις και να μπορεί να το εφαρμόσουν αυτό το πράγμα όλη η παραγωγή και όλη η ελαιοργή και όλοι οι έμποροι. Αυτές τις μικροτροποποιήσεις θα τις θέσει υπόψη η Ένωση, τις έχει ήδη θέσει υπόψη της μεγάλης ομάδας υποστήριξης, την οποία και ευχαριστούμε πάρα πολύ, η οποία έδωσε τα στοιχεία, τα επιστημονικά δεδομένα, γιατί χωρίς αυτά δεν μπορεί να κάνουμε, δεν μπορούσαμε να προχωρήσουμε, και θα τα θέσει υπόψη αυτής της ομάδας για να δούμε εάν συμφωνούμε στις μικροτροποποιήσεις. Δεν είναι μεγάλα πράγματα, δεν είναι στρατηγική σημασία, αλλά είναι μικροπράγματα που μπορεί να μετρήσουν. Πραγματικά μια εξαιρετικά θετική εξέλιξη όπως αυτή διαμορφώνεται και με την έγκριση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Να καλησπέρισουμε εμείς. Έχουμε μαζί μας τον συνάδελφο τον Κώστα Τζαρετζούλια και στην άκρη της τηλεφωνικής μας επικοινωνίας στον Εξαγωγέα από την περιοχή της Πελίας τον κύριο Ηλία Κανάκη. Καλησπέρα και στους δύο. Καλησπέρα, παιδιά. Καλησπέρα στο σταθμό σας. Κώστα, ξεκινάω με σένα για το ρεπορτάζ. Έχουμε την έγκριση πλέον με τη βούλα, θα λέει κανείς, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Κάτι που αναμέναμε πώς και πώς. Είναι κάτι το οποίο το ανέμεναν οι άνθρωποι του χώρου πάρα πολλά χρόνια. Ήρθε σήμερα, ήταν αναμενόμενο να συμβεί αυτό σήμερα, καθώς ήδη είχε φύγει με θετική έγκριση μετά από πάρα πολλά κύματα τα οποία πέρασαν, μετά από ενστάσεις οι οποίες είχαν γίνει. Οι άνθρωποι που έχουν ασχοληθεί με το αντικείμενο αυτό γνωρίζουν πολύ καλά τις περιπέτειες που είχαν προηγηθεί και τις τρικλοποδιές που είχαν μπει σε όλη αυτή την υπόθεση. Η κατάληξη είναι ευτυχής για όλους μας και κυρίως για όλη την Μεσσηνία, δεδομένου ότι η πρόταση πέρασε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Οι ενστάσεις που είχαν γίνει από το Ηνωμένο Βασίλειο, από την Νορβηγία και την Αίγυπτο δεν κατέστησαν δυνατές προκειμένου να βάλουν φρένο στην επέκταση του ΠΟΠ Καλαμάτα, χαρακτηριστικά για όλη τη Μεσσηνία. Και από εδώ και πέρα το μεγάλο στίχημα, θα μας τα πει και ο κύριος Κανάκης, που είναι γνώστης της κατάστασης, είναι το μεγάλο στίχημα της ενημέρωσης από εδώ και πέρα και το πώς θα γίνει η υλοποίηση από την επόμενη περίοδο. Να πάμε λοιπόν στον κύριο Κανάκη, γιατί ουσιαστικά, κύριε Κανάκη, αυτό που περίμενε ο κόσμος και κυρίαρχα ο αγροτικός κόσμος φαίνεται να επιτυγχάνεται. Τι σηματοδοτεί όμως αυτή η εξέλιξη? Θέμη, καλησπέρα. Μέσα σε αυτόν τον όλεθρο τις τελευταίες ημέρες που γίνεται και τα μέτρα που ετοιμάζονται να πάρθουν για τους αγρότες της Ελλάδος, που θα είναι πολύ επώδυνα, για τους αγρότες της Μεσσηνίας, ειδικά τους ελαιοπαραγωγούς, βλέπουμε μια ελιαχτίδα και ένα φως στον ορίζοντα με την επέκταση του ΠΟΠ. Όλοι γνωρίζουμε ότι ήταν ένα πάγιο αίτημα των αγροτών στον νομό Μεσσηνίας. Εσύ θυμάσαι και καλύτερα τα πράγματα της ρήξης και της τέτοιας που γίνει στο επιμελητήριο. Mm-hmm. Αν θυμάσαι. Ναι, ναι, ναι. Θα θυμάσαι μερικές μάχες. Τώρα γίνεται, υπάρχει μια δικαίωση. Η διαφορά όμως είναι πώς θα διαχειριστούμε όλο αυτό το κομμάτι της πέτρας. Πολύ σωστά, πολύ σωστά. Εδώ είναι το θέμα. Πρέπει να υπάρχει μια γρήγορη ενημέρωση, γιατί η φετινή σεζόν, να ξέρετε, θα είναι pop για η φετινή παραγωγή. Να. Πρέπει να υπάρχει μια γρήγορη, πολύ γρήγορη ενημέρωση των παραγωγών στον ομό και στους ελαιοτριβείς και στους εμπόρους και στους υποποιητές που δεν ήταν στη ζώνη και δεν γνωρίζουν τα πράγματα, και την βελτίωση της ποιότητας. Και πώς να διαχειριστούμε όλο το κομμάτι και προς το εξαγωγικό του προσανατολισμό, ακόμα αν θες, και στην προσυντοποίηση. Mm-hmm. Νομίζω ότι από αύριο το πρωί, αν όχι από χθες, πρέπει να κινητοποιηθούμε διεύση γεωργίας όλοι, να μαζευτούμε να δούμε πώς θα τα λύσουμε τα προβλήματα που θα. Έτσι κι αλλιώς, γιατί είναι κάτι πρωτόγνωρο για μας. Mm-hmm.
Τώρα μιλάμε και για μεγαλύτερες ποσότητες, οι οποίες θα είναι διαχειρίσιμες, αλλά σηματοδοτεί και πάρα πολλά στο πώς θα αναδείξουμε ποιοτικά ακόμα περαιτέρω αυτό το πλεονέκτημα που παίρνουμε από την Ελλάδα. Αυτό ακριβώς είναι. Εδώ λοιπόν πρέπει να η παραγωγή, εμείς οι ελοτριβείς, πρέπει όλοι να υπάρχει μια συνεργασία για να καταφέρουμε να βγάλουμε ένα πολύ καλύτερο προϊόν ποιοτικά. Γιατί υπάρχει δυνατότητα αυτή να το κάνουμε σαν μεσημεία, να ξέρετε. Άλλο αν ο τρόπος που δουλεύουμε αυτή τη στιγμή είναι λαθασμένος. Νομίζω ότι ήρθε η ώρα να ξεπεράσουμε τα προβλήματα που μπορεί να έχουμε μεταξύ μας. Είναι πολύ περισσότερα αυτά που μας ενώνουν από αυτά που μας χωρίζουν για το προϊόν. Ναι, και πρέπει να σταματήσει και αυτή η λογική, ας το πούμε, το ότι εγώ έχω καλύτερο, ο άλλος έχει καλύτερο. Δεν υπάρχει καλύτερο και χειρότερο. Αυτή τη στιγμή πρέπει να μπει όλο υπό μία συγκεκριμένη κατεύθυνση όλη η διαχείριση του ελαιολάδου, έτσι ώστε να δούμε καλύτερα δυνατά αποτελέσματα. Φαντάζομαι με τη λογική όχι της διαχείρισης μεμονωμένα σαν άτομα, να το λέω με τη λογική του προϊόντος της μεσηνίας, έτσι. Αν πραγματικά, αυτό που λες έχεις ένα δίκιο, Θέμη, αν πραγματικά βάλουμε μπροστά ένα σχέδιο το οποίο και από την ποιότητα, γιατί δεν έχει κανένα χειρότερη και καλύτερη. Είναι θέμα συγκομιδής, είναι θέμα πόσες μέρες κάθεται και δεν υλοποιείται το προϊόν, δεν υλοποιείται, είναι πολλά πράγματα, θερμοκρασίες, αλλοτριβή, είναι πολλά πράγματα. Οι ποιότητες είναι λίγο πολύ, είμαστε στη μεσηνία, στην ίδια ποιότητα. Αν αυτό το διαχειριστούμε σωστά, νομίζω ότι η προϊστάμενη αξία που μπορούμε να πάρει ο παραγωγός όλοι μας, στο νομό μεσηνίας, τουλάχιστον θα είναι αυτό το πλέον θα είναι 35.000 τόνους από την λαπογή, γιατί η μαυρολιά είναι έξω. Αν θα δεις ότι μπορεί να μας μείνει από αυτό το προϊόν μια προστέμενη αξία στους 35.000 τόνους περίπου επιπλέον λεφτά, είναι 10 με 12 εκατομμύρια ευρώ επιπλέον. Στον νομό. Να. Από ό,τι παίρναμε. Αυτό είναι πολύ σημαντικό και για την οικονομική ενδυνάμωση. Λοιπόν, καθαρή και ξεκάθαρη η πρότασή σας, κατηγορηματικό αυτό προς κάθε πλευρά, ότι πρέπει από αύριο το πρωί να υπάρξει συντονισμός και η καλύτερη δυνατή διαχείριση για να μην χάνουμε χρόνο, γιατί είμαστε στην αρχή της ελαιοκομικής περίοδου. Εγώ το λέω λίγο πρόωρα με τη λογική ότι εξελίσσεται η υδακοκτονία. Έτσι το λέω με αυτή τη λογική. Λοιπόν, και πρέπει να γίνουν γρήγορα βήματα για να μην τη χάσουμε αυτή τη χρονιά. Είναι πολύ σημαντική. Χάσαμε την περσίνη, μην χάσουμε μια ακόμη. Λοιπόν, σας ευχαριστούμε πολύ. Καλή συνέχεια. Λοιπόν, πάμε στο πολιτικό σκηνικό, όπου η επόμενη της συμφωνίας φέρνει ραγδαίες ανακατατάξεις και αναταραχής στο εσωτερικό της κυβέρνησης. Πάμε να δούμε αρχικά την αμφίσιμη δήλωση του Πάνου Καμένου. Εχθές, ο Πρωθυπουργός της χώρας αντιμετώπισε ένα πραξικόπημα. Ένα πραξικόπημα εκ μέρους της Γερμανίας, αλλά και άλλων χωρών όπως η Ολλανδία, η Φιλανδία και οι χώρες Βαλτικής. Ένα πραξικόπημα που έφτασε σημείο να εκβιαστεί ο Πρωθυπουργός της Ελλάδος με κατάρρευση των τραπεζών και ολικό κούρεμα των καταθέσεων. Ο εκβιασμός αυτός διήρκησε μέχρι τις πρωινές ώρες. Ο Πρωθυπουργός λοιπόν απέναντι σε αυτόν τον εκβιασμό και μην έχοντας άλλη δυνατότητα, έφτασε στο σημείο για να αποφευθεί αυτή η εξέλιξη να κάνει μια συμφωνία. Ξεκαθαρίζω ότι η συμφωνία αυτή είναι έξω από τη συμφωνία και πέρα από τη συμφωνία που κάναμε η πολιτική αρχή από τον πρόεδρο της Δημοκρατίας και την οποία ενέκρινε η Βουλή των Ελλήνων. Σε αυτή τη συμφωνία οι ανεξάρτητοι Έλληνες, παρότι είχαμε τεράστιες διαφορές, εισένδειξε καλής θελήσεως και προκειμένου να βρεθεί μια λύση, και παρότι ήταν απέναντι και στη συνείδησή μας αλλά και στην εντολή που είχαμε, συμφωνήσαμε. Σε αυτήν όμως τη συμφωνία, η οποία φέρνει πολύ νέα δεδομένα, μιλά για 50 δισεκατομμύρια εγγυήσεις της δημόσιας περιουσίας. Μιλά για διατάξεις αλλαγών νόμου όπως τον κώδικα ποινικής δικονομίας που θα οδηγήσει σε κατασχέσεις σπιτιών. Αναφέρεται σε πλήρη κατάρρευση ακόμα και των συνταγματικών αξιών. Δεν μπορούμε να συμφωνήσουμε. Στην κοινοβουλευτική δημοκρατία υπάρχουν διαδικασίες στις οποίες εμείς σεβόμαστε.
Οι ανεξάρτητοι Έλληνες αύριο θα κάνουμε κοινοβουλευτική ομάδα και θα λειτουργήσουν και τα όργανα του κινήματος. Λοιπόν, ακούσαμε και τον κύριο Καμένο. Ναι, μεν, αλλά είπε ότι δεν συμφωνεί με τη συμφωνία, αλλά θα στηρίξει τώρα με ποιο τρόπο όλο αυτό θα ξεκαθαριστεί τις επόμενες ώρες. Πάμε να καλησπέρισουμε τον πρώην υπουργό και γνωστό σε όλους μας χαρτογράφο, τον κύριο Παντελή Καψή. Καλησπέρα, κύριε Καψή. Καλησπέρα. Έχουμε την επόμενη της συμφωνίας, μια συμφωνία που πέρασε τελικά από πάρα πολλά κύματα, πέρασε από 17 ώρες έντονων διαβουλεύσεων, φτάσαμε στο και 5 και τελικά ο λογαριασμός ήταν πολύ βαρύς. Πριν φτάσουμε στο κομμάτι αυτό, είναι καλή τελικά η συμφωνία έτσι όπως ήρθαν τα πράγματα? Κοιτάξτε, αυτή τη στιγμή δεν έχουμε συμφωνία, έχουμε προσυμφωνία. Έχουμε προσυμφωνία, μια σειρά προαπαιτούμενα για να ξεκινήσουν οι διαπραγματεύσεις για τη νέα συμφωνία. Να το καταλάβουμε, δηλαδή δεν ξέρουμε πώς θα είναι το τρίτο μνημόνιο το οποίο θα υπογραφεί και το οποίο θα είναι τριετές. Με 82 δισεκατομμύρια πόσα είναι. Δεν ξέρουμε τίποτα. Αυτά τα οποία τώρα ψηφίζονται είναι, πώς να το πω, ότι μας έχει περισσέψει από τα προηγούμενα. Δεν έχουμε υπόψη μας πώς θα προχωρήσουμε μέσα στην τριετία. Και αυτό έχει σημασία να το καταλάβουμε. Πριν από 6 μηνές συζητάγαμε να τελειώσουμε από τα μνημόνια. Τώρα υπογράφουμε τρίτο μνημόνιο. Και να τελειώσουμε με ένα δις τότε. Έχει σημασία και το πώς να τελειώσουμε. Να τελειώσουμε με ένα δις μέτρα. Και τώρα πάμε σε πολύ ψηλό λογαριασμό, τουλάχιστον σε 13-14. Αλλά δεν είναι μόνο αυτό, αυτό θέλω να πω. Δεν είναι τα 10-12 δις πόσα θα είναι αυτά τα ρετάλια τώρα που ψηφίζονται. Είναι και τα επόμενα που πρέπει να δούμε πώς θα είναι. Και αυτό είναι όλο το αποτέλεσμα της καταστροφικής διαπραγμάτευση αυτών των 5 μηνών. Αλλά αυτά είναι πίσω μας τώρα. Θέλω να... Πριν περάσουμε στον μπροστά, απλά να σας ρωτήσω, ήταν, πιστεύετε εσείς, το πρόσωπο εκείνο που έπαιξε καθοριστικό ρόλο σε αυτήν την. Πρόσωπο, ο Γιάννης Βαρουφάκης, θέλω να πω, ο πρώην υπουργός οικονομικός, το πρόσωπο εκείνο που ήταν καθοριστικός προς το καταστροφικό, όπως είπατε εσείς, την καταστροφική εξέλιξη της διαπραγμάτευσης? Σίγουρα ο τρόπος με τον οποίο χειρίστηκε τα ζητήματα ήταν απαράδεκτος. Σίγουρα είχε τη λογική του τζόγου, ας πούμε, ότι θα τα παίξουμε όλα για όλα μέχρι τέλους και θα πάρουμε τη συμφωνία που θέλουμε, και είχε παρασύρει ενδεχομένως και τον Πρωθυπουργό σε αυτή τη λογική που έβλεπε την οικονομία να κατρακυλάει μέρα με τη μέρα, να ξαναμπαίνει στην ύφεση και κανείς δεν ανησυχούσε. Ήταν ένα πρωτοφανές φαινόμενο αυτό, να μην ενδιαφέρεται για την πραγματική οικονομία η κυβέρνηση. Αλλά δεν είναι μόνο ο κύριος Βαρουφάκης, ήταν όλη η συλλογιστική του ΣΥΡΙΖΑ που στήθηκε τα τελευταία χρόνια με τους Γερμανοτσολιάδες, με το πρόγραμμα της Θεσσαλονίκης, με όλα αυτά τα υπερφύαλα, αλαζονικά και εντελώς εκτός πραγματικότητας που έλεγε, τα οποία είχαν προκαθορίσει σε μεγάλο βαθμό τη στάση του, έτσι. Και μας έλεγε, εμείς κάνουμε υποχωρήσεις και δείχνουμε ρεαλισμό. Από τι έκανε υποχωρήσεις? Από τα εξωπραγματικά τα οποία έλεγε. Είχε υπονομεύσει τη θέση του ΣΥΡΙΖΑ προεκλογικά και το είχαμε πει από τότε. Να. Όταν βέβαια έφτασε να βλέπει τη χρεοκοπία στα μάτια, και όταν μιλάμε για ανοιχτή άτακτη χρεοκοπία, μιλάμε για κατάρρευση. Κατάρρευση της υγείας, της δημόσιας τάξης. Μιλάμε για φαινόμενα που δεν τα έχουμε ζήσει ευτυχώς ποτέ στην Ελλάδα. Βέβαια έκανε πίσω, πανικοβλήθηκε και έκανε πίσω ευτυχώς. Τελευταία στιγμή κατάλαβε ότι δεν μπορεί να ακολουθήσει αυτό το αναδιέξοδο δρόμο. Πάμε τώρα λοιπόν στην επόμενη μέρα. Μια επόμενη μέρα που φέρνει ανατράξεις, θα λέει κανείς, και στην κυβέρνηση αλλά και ανακατατάξεις και στο ευρύτερο πολιτικό σκηνικό, έτσι όπως διαμορφώνεται αυτό. Πιθανότατο σενάριο είναι οι εκλογές τώρα και μια κυβέρνηση ειδικού σκοπού. Εκλογές θα πάνε αργότερα. Νομίζω ότι έχουμε περιθώριο σαν χώρα να κάνουμε κάθε 6 μήνες μία εκλογές, ένα δημοψήφισμα, ξανά εκλογές. Πρέπει να βάλουμε μπροστά, να προχωρήσουμε με μια κυβέρνηση, θέλετε να την πείτε, ειδικού σκοπού με τη συνένεση και της αντιπολίτευσης, να πάρουμε τα μέτρα που χρειάζονται, να βάλουμε μπροστά τις μεταρρυθμίσεις που έχει ανάγκη η χώρα παντού. Είναι η πρώτη φορά που η κυβέρνηση θα έχει τη συνένεση της αντιπολίτευσης σε τέτοιο βαθμό. Αυτά είναι σημαντικά ζητήματα και αφήνουμε τις εκλογές σε βάθος χρόνου, θα δούμε πότε. Όμως φοβάμαι ότι το πιο σημαντικό είναι κάπως να αλλάξουμε τον τρόπο με τον οποίο συζητάμε, τον τρόπο με τον οποίο βλέπουμε τα πράγματα, γιατί τώρα μην κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας. Το 36% που ψήφισε ΣΥΡΙΖΑ αυτή τη στιγμή είναι στην απόλυτη
σύγχυση. Βλέπουν έναν πρωθυπουργό ο οποίος τους είχε πει ότι θα σκίσει τα μνημόνια και θα διαγράψει το μεγαλύτερο μέρος του χρέου, να υπογράφει τρίτο μνημόνιο, που όχι μόνο δεν είχε προειδοποιήσει γιατί θα το κάνει, η αντιπολίτευση σημερινή δεν προέβλεπε αυτό το πράγμα, προέβλεπε έξοδο από τα μνημόνια. Λοιπόν, είναι σε απόλυτη σύγχυση και έχει τεράστια σημασία να μπορέσουμε και να εξηγήσουμε στους πολίτες τι είναι αυτό ακριβώς που συμβαίνει και να δώσουμε μια προοπτική εξόδου από την κρίση, γιατί φοβάμαι ότι θα έχουμε ακόμη μεγαλύτερη ενίσχυση των άκρων και κάποια στιγμή θα μπει θέμα και συμμετοχή στην Ευρώπη. Δεν θα είναι υπέρ του ευρώ και της συμμετοχής στην Ευρώπη σε άπειρο χρόνο μπροστά από οι πολίτες, δικαιολογημένα, και θέμα δημοκρατίας, γιατί τα άκρα κάνουν πολύ κακό στη δημοκρατία, όπως ξέρετε. Πιστεύω ότι αυτές οι εξελίξεις δίνουν το περιθώριο και για ένα ξεκαθάρισμα στο εσωτερικό του ΣΥΡΙΖΑ για τις ευρωπαϊκές δυνάμεις και για τις υπόλοιπες. Το ξεκαθάρισμα έρχεται μόνο του. Το ξεκαθάρισμα έρχεται μόνο του. Βλέπετε ότι τώρα τα μέτρα έχουν βγει ανοιχτά και δεν θα τα ψηφίσει εσωτερική πλατφόρμα. Είναι μια καλή ευκαιρία να τελειώνουμε αυτή την ιστορία. Δεν μπορεί η χώρα να είναι όμηρος των ακραίων συνιστοσών του ΣΥΡΙΖΑ και της κομμουνιστικής επανίδρυσης, πώς τις λένε όλες αυτές, δεν τις ξέρω. Εντάξει, έχουν τελείως άλλη οπτική, τελείως διαφορετικούς στόχους. Ονειρεύονται να γίνουμε Κούβα, δεν ξέρω τι ονειρεύονται. Η ελληνική κοινωνία δεν θέλει αυτά τα πράγματα. Είναι μια καλή ευκαιρία να ανταλλάξουμε αυτά. Κύριε Καψέ, επειδή έχετε πολύ μεγάλη και πολιτική εμπειρία, έτσι, και σε κρίσιμη στιγμή θα το πω, βλέπετε πιο αισιόδοξα τώρα τα επόμενα βήματα για τους Έλληνες. Το λέω για τους πολίτες, με βάση το γεγονός ότι έχουμε περάσει εξαιρετικά δύσκολες ημέρες και τις τελευταίες ημέρες έχουν περάσει εξαιρετικά δύσκολα. Όλοι έχουμε μια ανακούφιση που αποφύγαμε την κατάρρευση, τη χρεοκοπία, την άτακτη, την έξοδο από το ευρώ και με την προοπτική να μας δίνει ανθρωπιστική βοήθεια, αν είναι δυνατόν, η χώρα μας που είναι μέσα στις 40 πιο πλούσιες χώρες στον κόσμο να έπαιρνε ανθρωπιστική βοήθεια. Αυτό προφανώς λειτουργεί ανακουφιστικά και για τους πολίτες, πιστεύω. Από εκεί και πέρα όμως είναι πολύ δύσκολα τα επόμενα χρόνια και αν δεν δείξει σοβαρότητα η πολιτική μας τάξη, θα έχουμε μπροστά μας πάλι περιπέτειες. Είναι ένα ανοιχτό στοίχημα. Ας το ελπίσουμε ότι δεν θα τις έχουμε. Να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ. Να είστε καλά. Καλή σας νύχτα. Πάμε εμείς τώρα, μένουμε στο πολιτικό ρεπορτάζ για να δούμε τα όσα βγήκαν από την μαραθώνια αυτής της συνεδρίας που διήρξε περίπου 17 ώρες. Λευκός καπνός βγήκε μετά από 17 ώρες σκληρών και επώδυνων διαπραγματεύσεων με τους ηγέτες των χωρών μελών της Ευρωζώνης να καταλήγουν τελικώς εν συμφωνία. Αυτό ανακοινώθηκε από την Ευρώπη και ενώ είχε προηγηθεί ένα ολονύκτιο θρίλερ. Τα μεγάλα αγκάθια μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες ήταν ο ρόλος του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου αλλά και το Ταμείο για την Αποπληρωμή του Χρέους. Την επίσημη επιβεβαίωση ήρθε να σφραγίσει ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Ντόναλντ Τούσκ, δίνοντας έτσι τέλος σε ένα θρίλερ που εξελισσόταν και είχε σκεπάσει με σύννεφα ολόκληρη την Ευρώπη. Κατά την έξοδό του από την συνεδρίαση, ο Έλληνας Πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας σημείωσε ότι δόθηκε μια σκληρή μάχη. Δώσαμε μια σκληρή μάχη 6 μήνες τώρα και μέχρι τέλους παλέψαμε προκειμένου να διεκδικήσουμε ό,τι καλύτερο, μια συμφωνία που θα δώσει τη δυνατότητα να σταθεί η χώρα στα πόδια της και ο ελληνικός λαός να μπορέσει να συνεχίσει να αγωνίζεται. Βρεθήκαμε μπροστά σε δύσκολες αποφάσεις, σε σκληρά διλήμματα. Πήραμε την ευθύνη της απόφασης προκειμένου να αποτρέψουμε την υλοποίηση των πιο ακραίων επιδιώξεων, των πιο ακραίων συντηρητικών κύκλων στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η συμφωνία είναι δύσκολη, όμως αποτρέψαμε την επιδίωξη για μεταφορά της δημόσιας περιουσίας στο εξωτερικό, αποτρέψαμε το σχέδιο της χρηματοπιστωτικής ασφυξίας και την κατάρρευση του χρηματοπιστωτικού συστήματος, σχέδιο το οποίο είχε μέχρι τη λεπτομέρειά του το τελευταίο διάστημα σχεδιαστεί στην εντέλεια και είχε αρχίσει να υλοποιείται. Τέλος,
καταφέραμε σε αυτή τη σκληρή μάχη να κερδίσουμε την αναδόμηση, την αναδιάρθρωση του χρέους και μία βέβαιη χρηματοδότηση για το μεσοπρόθεσμο διάστημα. Γνωρίζαμε ότι δεν θα ήταν μια εύκολη υπόθεση. Έχουμε αφήσει όμως μια πολύ σημαντική παρακαταθήκη πίσω μας. Ακούσαμε λοιπόν και τις δηλώσεις του Πρωθυπουργού. Πάμε να δούμε αυτή την επόμενη μέρα της συμφωνίας. Να καλησπέρασουμε τον εκπρόσωπο του ποταμιού, τον κύριο Δημήτρη Τσιόδρα. Καλησπέρα, κύριε Τσιόδρα. Καλησπέρα. Να μας πείτε έτσι για το τι φέρνει αυτή η επόμενη μέρα της συμφωνίας. Καταρχήν είναι λυτρωτική με βάση τις εξελίξεις. Κοιτάξτε, δεν πρόκειται για μια υπόδειμη συμφωνία, αναμφίβολα. Mm-hmm. Αλλά είχαμε να διαλέξουμε ανάμεσα σε μια υπόδειμη συμφωνία και στην απόλυτη καταστροφή. Ως εκ τούτου συγκρίνοντάς τη, θα έλεγε κάποιος ότι είναι κάτι το οποίο περίμενε ο ελληνικός λαός, γιατί η εναλλακτική, το είχε πει και ο ίδιος ο Πρωθυπουργός και στην ομιλία του στη Βουλή και στην ομιλία στην πολιτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ, καταλαβαίνουμε ότι θα ήταν πολύ πολύ χειρότερη. Ως εκ τούτου λοιπόν έχουμε μια δύσκολη μέρα, μια δύσκολη επόμενη μέρα, δύσκολα μέτρα τα οποία να ληφθούν μπροστά, αλλά ούτε θέλω να... Το θέμα είναι πώς θα επιμεριστούν όμως και αυτά στον ελληνικό λαό, γιατί κάθε φορά τα μέτρα τα πληρώνουν οι ίδιοι και οι ίδιοι. Ναι, ο Πρωθυπουργός είπε ότι δεν θα τα πληρώσουν οι ίδιοι και οι ίδιοι. Περιμένουμε να δούμε αυτό να γίνεται πράξη, να υπάρξει μια δίκαιη κατανομή βαρών, έτσι ώστε να μην έχουμε αυτά τα οποία είχαμε στο παρελθόν, να μην έχουμε δηλαδή μόνο οριζόντιες περικοπές και από εκεί και πέρα να μην έχουμε διαρθρωτικές αλλαγές οι οποίες θα βοηθήσουν την οικονομία να μπει σε μια τροχιά ανάπτυξης και να μην υπάρχει μια κατανομή βαρών ανάλογα με τις δυνατότητες που έχει ο καθένας. Επειδή έμεσα ουσιαστικά στηρίξατε αυτή τη συμφωνία με τη λογική της εντολής στον Πρωθυπουργό για διαπραγμάτευση και συμφωνία εντός της Ευρώπης και του Ευρώ, θέλω λίγο να μου πείτε τι φέρνει αυτή η συμφωνία. Φέρνει από τη μία ένα δάνειο και ένα τριετές μνημόνιο. Κοιτάξτε, εδώ και μία εβδομάδα η Ελλάδα είναι χωρίς μνημόνιο. Από το τέλος Ιουνίου έχει λήξει το δεύτερο πρόγραμμα, το χρηματοδοτικό. Ως εκ τούτου θα μπορούσε να πορευτεί με όποιο τρόπο νομίζει. Καταλαβαίνουμε ότι δεν έχει πολλές επιλογές. Το μνημόνιο γίνεται προκειμένου να υπάρξει χρηματοδότηση της χώρας για τα επόμενα χρόνια, γιατί δεν μπορεί να καλύψει τις ανάγκες της. Ως εκ τούτου λοιπόν κάνει αίτηση στην Ευρώπη προκειμένου να ενταχθεί σε ένα τρίτο πρόγραμμα. Όπως καταλαβαίνουμε, το τρίτο πρόγραμμα πάει μαζί με όρους. Αν δεν υπήρχε αυτό, ξέρετε πολύ καλά το τι θα σήμαινε. Έτσι, θα σήμαινε επιστροφή στη δραχμή, θα σήμαινε ότι οι τράπεζες θα είχαν αποκοπεί από όλο το υπόλοιπο παγκόσμιο σύστημα και βεβαίως το τι δραματικές επιπτώσεις θα υπήρχαν στην οικονομία. Τώρα λοιπόν, χωρίς να είναι εύκολα τα πράγματα, θα αρχίσει να υπάρχει σιγά σιγά μια σταθεροποίηση. Δηλαδή, η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, από τη στιγμή που θα υπάρχει έγκριση από την Ελληνική Βουλή των προαπαιτούμενων, θα έχει τη δυνατότητα να αυξήσει τη χρηματοδότηση. Σιγά σιγά να αρχίσουν να ανοίγουν οι τράπεζες, γιατί έλεγχοι κεφαλαίων θα υπάρχουν για αρκετό διάστημα ακόμη. Θα γίνει μια προσπάθεια να αποφευθεί το κούρεμα στις καταθέσεις πολιτών, το οποίο θα ήταν επίσης ολέθριο, και να αρχίσει σε ένα κλίμα και σε ένα περιβάλλον σταθερότητας να αναπτύσσεται ξανά η οικονομική δραστηριότητα, η οποία το τελευταίο διάστημα έχει σταματήσει. Αυτό, όπως καταλαβαίνουμε, μπορεί να δημιουργήσει ένα περιβάλλον στο οποίο θα δημιουργηθούν προϋποθέσεις ανάπτυξης. Για το 2015 δεν μπορούμε να μιλάμε για ανάπτυξη, μπορούμε να μιλάμε για ύφεση με βάση αυτά τα οποία έχουν γίνει τώρα. Mm-hmm. Αλλά χωρίς να υπάρχει ανάπτυξη, καταλαβαίνουμε ότι δεν μπορούμε παρά να μιλάμε συνεχώς για περικοπές. Ένα φαύλο κύκλο που δεν βγάζει πουθενά. Άρα λοιπόν η συμφωνία δημιουργεί τις προϋποθέσεις προκειμένου να υπάρχει σταθερότητα στην οικονομία, να έχουν επενδύσεις και ιδιωτικές και δημόσιες με τη βοήθεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης, προκειμένου σιγά σιγά να αρχίσει να μειώνει την ανεργία και να μπαίνει η ελληνική οικονομία σε μια τροχιά ανάπτυξη και να βγούμε. Πριν τα δούμε όλα αυτά και εφόσον τα δούμε και με την σειρά που τα είπατε, και ας ελπίσουμε τουλάχιστον ότι θα έρθουν με αυτή τη λογική σειρά, με το γεγονός ότι δεν θα υπάρξουν περαιτέρω επιβαρύνσεις στα ελληνικά νοικοκυριά, να έρθω εγώ στην ερώτηση που είναι λογική με βάση τις εξελίξεις της ημέρας και που έχει να κάνει με την επόμενη μέρα της συμφωνίας που παίρνει να αναταράξεις και να κατατάξεις το πολιτικό σκηνικό. Βλέπουμε πως πλέον υπάρχει ζήτημα και για την κυβερνητική πλειοψηφία. Το ποτάμι θα δηλώσει παρόν, θα συμμετέχει, θα στηρίξει αυτά τα μέτρα, θα συμμετέχει σε μια κυβέρνηση εθνικού ειδικού σκοπού. Να το πάρουμε ένα-ένα. Mm-hmm. Σε σχέση με τα μέτρα, κοιτάξτε, παρότι πολλά από τα μέτρα δεν μας βρίσκουν, αρκετά από τα μέτρα δεν μας βρίσκουν σύμφωνος, σε αυτή την συγκυρία δεν μπορούμε παρά να στηρίξουμε την κυβερνητική προσπάθεια. Από εκεί και πέρα πιστεύω ότι αν θα θεροποιηθεί η κατάσταση στη χώρα, θα έχουμε δυνατότητα κάποια από αυτά τα μέτρα να μπορούμε να τα αλλάξουμε όσο προχωράει
και βελτιώνει την κατάσταση στην οικονομία. Κοιτάξτε, για μια αντιπολίτευση θα μπορούσε να πει κάποιος είναι εύκολος ο ρόλος, να πει ότι εμείς που δεν ψηφίζουμε, γιατί να πάρουμε εμείς το βάρος και να γίνουμε δυσάρεστοι σε ένα μέρος του πληθυσμού, να το πάρει η κυβέρνηση. Δεν το κάνουμε γιατί πιστεύουμε ότι δεν είναι στάση εθνικής ευθύνης το να λειτουργήσουμε έτσι. Τώρα, όσον αφορά τη συμμετοχή στην κυβέρνηση, κοιτάξτε να δείτε κάτι, δεν είναι το μείζον για μας. Το βασικό ζήτημα είναι να υπάρξει αυτή τη στιγμή μια κυβέρνηση η οποία μπορεί. Ναι, αν δεν υπάρχει με τον κύριο Καμένο, γιατί ο κύριος Καμένος πριν από λίγο έκανε μια συγκεκριμένη δήλωση, αν και αμφίσιμη τέλος πάντων. Αν δεν υπάρξει, τότε τι θα γίνει. Κοιτάξτε, θα δώσετε εσείς το παρόν. Κοιτάξτε να δείτε κάτι. Δείτε τα αριθμητικά και μην μπαίνουμε σε απλοϊκά σενάρια. Δηλαδή ότι θα φύγει ο Καμένος, θα μπούμε εμείς και θα σωθεί η κατάσταση. Αυτή τη στιγμή υπάρχουν γύρω στους 30 βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ που είτε δεν έχουν ψηφίσει είτε έχουν πει ότι δεν θα ψηφίσουν μέτρα. Εμείς έχουμε 17 βουλευτές. Δεν αρκεί να πεις ότι φεύγει ο Καμένος, μπαίνει το ποτάμι και λύνει το πρόβλημα. Υπάρχει ένα μεγάλο ζήτημα στην κυβερνητική πλειοψηφία. Ο κύριος Τσίπρας λοιπόν θα πρέπει σε αυτή τη συγκυρία να επιστρατεύσει ό,τι καλύτερο υπάρχει σήμερα στην ελληνική κοινωνία. Δεν είναι το ζήτημα να πει το ποτάμι. Δηλαδή, να δει, να σχηματίσει μια κυβέρνηση η οποία μπορεί πραγματικά να προχωρήσει και να κάνει μεταρρυθμίσεις. Εθνικής ενότητας, να ρωτήσω, εθνικής ενότητας ή εσωτερικής αναδιάρθρωσης στον ΣΥΡΙΖΑ. Μα δεν φτάνει, μα αυτό βλέπετε, δεν φτάνει μια εσωτερική αναδιάρθρωση στο ΣΥΡΙΖΑ. Από τη στιγμή που έχει περίπου 30 βουλευτές, 17, οι οποίοι εντάξει, υπάρχει αυτό το σύμφωνο που υπάρχει στον ΣΥΡΙΖΑ, να μην το ξεχνάμε τις παρετήσεις. Εντάξει, και πάλι πιστεύω ότι δεν θα έφτανε αυτό. Ακόμα δηλαδή και να. Ας πούμε ότι είχε 149 ο ΣΥΡΙΖΑ και δεν έφτανε κανένα, δεν έφευγε κανένα, πάλι δεν θα έφτανε. Πιστεύουμε λοιπόν ότι θα πρέπει να επιστρατεύσει ό,τι καλύτερο υπάρχει στην ελληνική κοινωνία αυτή τη στιγμή, να φτιάξει μια κυβέρνηση σοβαρή, μεταρρυθμιστική, αξιόπιστη. Σε αυτή την κυβέρνηση θα μπορούσαμε, αν είχε αυτές τις προϋποθέσεις που λέμε, με πρωθυπουργό τον κύριο Τσίπρα πάντα, θα μπορούσαμε αυτή την κυβέρνηση με κάποιο τρόπο να τη στηρίξουμε. Δεν σημαίνει κατά ανάγκη να συμμετέχουμε. Δηλαδή δεν μπαίνουμε σε μια λογική, δώστε μας τρία υπουργεία, ας πάρουν και ας κρατήσει ο ΣΥΡΙΖΑ 10, ας πάρει και κάποιος άλλος 2-3 και να προχωρήσουμε έτσι. Δεν είμαστε εκεί. Ούτε έχουμε αυτή τη λογική σε καμιά περίπτωση. Ο κύριος Τσίπρας λοιπόν πρέπει να λάβει την πρωτοβουλία, να φτιάξει μια κυβέρνηση σοβαρή, αξιόπιστη, μεταρρυθμιστική και από εκεί και πέρα εμείς έχουμε τη δυνατότητα αυτή την κυβέρνηση να τη στηρίξουμε. Να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ. Εγώ ευχαριστώ. Πάμε τώρα να δούμε πιο αναλυτικά τι περιλαμβάνει το νέο μνημόνιο. Σκληρά μέτρα δημοσιονομικής προσαρμογής, αυξήσεις σε φόρους, αλλαγές στο ασφαλιστικό, το συνταξιοδοτικό και το δημόσιο, ιδιωτικοποίησης και μια σειρά ακόμη πραγμάτων για την αγορά. Θα δούμε το ρεπορτάζ και συνέχεια θα έρθουμε να δούμε τα πράγματα και τοπικά. Ένα νέο τριετές μνημόνιο συμφώνησε να διαπραγματευτεί ο Αλέξης Τσίπρας με τους Ευρωπαίους εταίρους. Η διαπραγμάτευση θα ξεκινήσει αμέσως μετά την ψήφιση από την Βουλή των προαπαιτούμενων μέτρων. Η νέα σύμβαση προβλέπει δάνειο 86 δισεκατομμυρίων ευρώ μέσω του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Σταθερότητας. Σε αυτόν θα συμμετάσχει και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, το οποίο θα εκταμιεύσει επιπλέον 16 δισεκατομμύρια ευρώ από το τρέχον πρόγραμμά του. Η χρηματοδότηση θα έχει αναφορά σε ένα αναπτυξιακό πακέτο της τάξης των 35 δισεκατομμυρίων ευρώ, το λεγόμενο και πακέτο Juncker, καθώς επίσης θα περιλαμβάνει και αναδιάρθρωση του χρέους με ένα σημαντικό πακέτο μέτρων για την στήριξη της βιωσιμότητας του ελληνικού χρέους. Σκληρή ήταν η μάχη που δόθηκε για το Ταμείο Ιδιωτικοποίησης Δημόσιας Περιουσίας. Στο ταμείο αυτό θα περάσουν περιουσιακά στοιχεία του ελληνικού δημοσίου σταδιακά, ενώ από τις πωλήσεις και την αξιοποίηση της περιουσίας τα 25 δισεκατομμύρια θα ενισχύσουν τις τράπεζες, τα 12,5 δισεκατομμύρια θα εξυπηρετήσουν το χρέος και τα υπόλοιπα 12,5 δισεκατομμύρια θα κατευθυνθούν σε επενδύσεις τις οποίες θα αποφασίσει η χώρα μας. Σημειώνεται ότι η επιτήρηση και η παρουσία των τριών θεσμών θα είναι στην Αθήνα, ενώ η Ελλάδα καλείται μέχρι την Τετάρτη 15 Ιουλίου να περάσει από την Βουλή προαπαιτούμενα μέτρα με 4 νόμους και πιο συγκεκριμένα μεταρρυθμίσεις στο ασφαλιστικό, αύξηση ΦΠΑ, μεταρρύθμιση της αγοράς εργασίας και επαγγελμάτων, καθώς και την απόλυτη ανεξαρτητοποίηση της ελληνικής στατιστικής. Σύμφωνα με το επίσημο κείμενο, τα μέτρα που περιλαμβάνονται στη νέα συμφωνία αφορούν τον ΦΠΑ στην εστίαση, ο οποίος ανεβαίνει άμεσα από το 13 στο 23%. Στα ξενοδοχεία μετακινείται από το 6,5 στο 13% από τον Οκτώβριο του 2015. Σταδιακή κατάργηση της έκπτωσης του ΦΠΑ στα νησιά από τον Οκτώβριο του 2015, δηλαδή κοσμικά νησιά με εξαίρεση την άγονη γραμμή. Εφαρμόζεται από τον Ιούλιο του 2015 σταδιακή αύξηση του ορίου ηλικίας συνταξιοδότησης, όπου θα φτάσει το 2022 το 67ο έτος ηλικίας ή το 62ο με 40 χρόνια εισφορών.
εξαιρούνται βαρέα και ανθυγιεινά και μητέρες τέκνων με αναπηρία. Σταδιακή κατάργηση του ΕΚΑΣ για όλους έως το τέλος του 2019. Αύξηση των εισφορών των συνταξιούχων για ιατροφαρμακευτική περίθαλψη από το 4 στο 6% σε κύρια και επικουρικά ταμεία. Ενοποίηση όλων των επικουρικών ταμείων υπό το ΕΤΑ έως την 1η Ιανουαρίου. Ιδιωτικοποίηση του ΑΔΜΙΕ, μεταρρυθμίσει στην αγορά εργασίας και εφαρμογή της εργαλειοθήκης του ΩΣΑ, ανοιχτά καταστήματα τις Κυριακές, αλλαγή στην ιδιοκτησία των φαρμακείων, γάλακτος, αρτοποιείων, καθώς και άνοιγμα των κλειστών επαγγελμάτων, μείωση αμυντικών δαπανών κατά 100 εκατομμύρια το 2015 και κατά 200 εκατομμύρια το 2016. Ενεργοποιούνται παράλληλα οι διαγωνισμοί για τα λιμάνια Θεσσαλονίκης και Πειραιά έως το τέλος του 2015. Παράλληλα θα τρέξουν οι διαδικασίες ολοκλήρωσης των διαγωνισμών για τα περιφερειακά αεροδρόμια, την Τρενενοσέ, την Εγνατία Οδό και το Ελληνικό. Τα περιφερειακά αεροδρόμια θα απολυθούν στον νικητή του διαγωνισμού με τους ισχύοντες όρους, ενώ ενιαίο μισθολόγιο στο δημόσιο θα τεθεί από 1η-1η του 2016 με αναπροσαρμογές στους μισθούς ανάλογα με τα προσόντα και την θέση ευθύνης. Τέλος, αναμένεται νέο μόνιμο σχήμα κινητικότητας στο δημόσιο από τον Οκτώβριο του 2015. Πάμε εμείς να τα δούμε και τοπικά τα πράγματα. Να καλησπέρισουμε, έχουμε μαζί μας και τον Γιάννη Λάμπρου. Καλησπέρα, Γιάννη. Καλησπέρα, Θέμη, καλησπέρα. Ξεκινάω με τον Κώστα για να μας πει έτσι για δύο εξελίξεις που έχουμε σε επίπεδο Μεσσηνίας. Την πρώτη καταρχήν έχει να κάνει με τους ανεξάρτητους Έλληνες. Λοιπόν, παρέτηση του συντονιστή Μεσσηνίας, του Θόδωρου Τζανετάκη, έγινε γνωστό μέσα από την προσωπική του σελίδα στο Facebook ο κ. Τζανετάκης, ο οποίος ουσιαστικά υποβάλλει την παρέτησή του για λόγους συνείδησης, όπως αναφέρει, για όλα αυτά τα 5 χρόνια και από ό,τι φαίνεται. Οι εξελίξεις που πυροδότησε η συμφωνία σε επίπεδο Ευρώπης δεν βρίσκει σύμφωνο τον κύριο Τζανετάκη. Όπως είπε, το κίνημα των Ανεξάρτητων Ελλήνων αλλιώς ξεκίνησε και αλλιώς πήρε σε μία πορεία. Μιλάει για εθνοκτόνο νέο μνημόνιο και καταλήγει με μία φράση του Νίκου Καζαντζάκη: «Δεν ελπίζω τίποτα, δεν φοβάμαι τίποτα, είμαι ελεύθερος». Δήλωσε λοιπόν την παρέτησή του, μία απώλεια από τους ανεξάρτητους Έλληνες. Τώρα από εκεί και πέρα. Πάνω στον ΣΥΡΙΖΑ, που έχει ενδιαφέρον αυτή η κατανομή, η νέα κατανομή των πραγμάτων μετά τη συμφωνία, η οποία ουσιαστικά οδηγεί σε μία διαίρεση, σε εισαγωγικά το αναφέρουμε, με βάση τα όσα βγάζουν και οι ίδιες οι τάσεις. Το κόκκινο δίκτυο. Το κόκκινο δίκτυο παίρνει ξεκάθαρη θέση, επιμένουμε στο όχι. Το κόκκινο δίκτυο του ΣΥΡΙΖΑ στην Μεσσηνία έχει λάβει εξ αρχής μία στάση απέναντι στην όποια λογική του να προχωρήσει η συμφωνία. Είχε ταχθεί και υπέρ μια στάση με εθνικό νόμισμα, υπέρ μιας εξόδου ακόμα και από την Ευρώπη. Εξακολουθεί λοιπόν και λέει ότι στο όνομα της αριστεράς θα συνεχίσουμε τον αγώνα ενάντια στην λιτότητα, τα μνημόνια, στους εκβιασμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης που στοχεύουμε στην πλήρη ισοπαίδωση εργατικών και λαϊκών τάξεων. Αντιστεκόμαστε και δεν υποχωρούμε. Είναι ένα ξεκάθαρο μήνυμα του κόκκινου δικτύου του ΣΥΡΙΖΑ, το οποίο κάνει και αναφορά φυσικά και στα όσα εκλογικά είχαν σημειωθεί από τον ΣΥΡΙΖΑ, το πρόγραμμα Θεσσαλονίκης, όπως αναφέρει μεταξύ άλλων, όπου σήμερα έφτασε σε έναν έντιμο συμβιβασμό, καθώς επίσης και στα αποτελέσματα του δημοψηφίσματος. Από εκεί και πέρα δεν υπάρχει κάτι συγκεκριμένο σε επίπεδο Μεσσηνίας, πέραν από το τοπικό γενικό, αυτό που έχει να κάνει με την αριστερή πλατφόρμα. Εκεί ο κύριος Πετράκος, πέρα από τις αναρτήσεις στο διαδίκτυο και στο Facebook, συμμετείχε μαζί με άλλους 30 βουλευτές σε σύσκεψη, σε συμβούλιο, σε επαφή που έγινε στην Βουλή. Μια επαφή η οποία αυτό που έδωσε ως αποτέλεσμα, ως συμπέρασμα, είναι ότι η αριστερή πλατφόρμα είναι αντίθετη σε αυτή τη συμφωνία, θα σταθεί απέναντι, θα ψηφίσει είτε όχι όμως, είτε παρόν, είτε με την απουσία στελεχών της, θα στείλει το δικό της μήνυμα. Αυτή είναι μέχρι τώρα η τάση που έχει βγει από την πλευρά. Από την πλευρά της αριστερής πλατφόρμας, μένει βέβαια να δούμε το. Μπορεί να ψηφίσουν και ναι, κάποια στελέχη, έτσι. Είναι και δικό τους πάλι δικαίωμα. Λοιπόν, πάμε στο Γιάννη τον Λάμπρο για να μας πει έτσι πώς καταγράφεται η εικόνα στα βόρεια της Πελοποννήσου. Και σε μία εικόνα καταγράφεται και στα βόρεια, όπως και στα νότια και όπως όλη την Ελλάδα. Ο ΣΥΡΙΖΑ και άλλες δυνάμεις, βέβαια, η ΑΝΕΛ, η Χρυσή Αυγή, προσπάθησαν 5 χρόνια να ριζοσπαστικοποιήσουν τους πολίτες. Στη λογική ενός εθνικού τσαβουκά και βεβαίως με μια πολιτική και ένα λόγο εθνικό λαϊκιστικό, ο οποίος σήμερα ευτυχώς φοβόμουν θα πληρωθεί περισσότερο, θα πληρωθεί λιγότερο από ό,τι φοβόμουν. Η πραγματικότητα διέψευσε τους πάντες και τα πάντα και αυτό που έχει σημασία για να μην ασχολούμαστε με πράγματα που μετά από ένα χρόνο, ίσως και μερικούς μήνες, δεν θα έχουν κανένα νόημα. Όπως δεν είχε νόημα στα 35 χρόνια
τι έλεγε η ΕΣΕΣ πλατφόρμα στην Ελλάδα. Όπως δεν είχε νόημα τι έλεγε το κόκκινο δίκτυο, το πράσινο και το κίτρινο δίκτυο. Αυτή τη στιγμή ο Πρωθυπουργός επέλεξε την εθνική σωτηρία και όχι την κομματική σωτηρία ή να χαϊδέψει τα αυτιά όλων όσων τα προηγούμενα χρόνια έστειναν κρεμάλες, έβαζαν αφίσες με καταδυστήρες στους δρόμους και όσους προπυλάγιζαν κάθε άνθρωπο που έλεγε ότι πρέπει, ρε παιδιά, η χώρα να γίνει μια κανονική χώρα και να κάνει ό,τι κάνουν όλοι οι Ευρωπαίοι για να μπορούμε κι εμείς να ζήσουμε με άνεση και με ασφάλεια τα επόμενα χρόνια. Γιάννη, να σε ρωτήσω. Να είναι ολοκλήρωση. Θα σου πω κάτι που έχει πάρα πολύ σημασία. Παρακαλώ, παρακαλώ. Και θα αποδειχθεί τις επόμενες μέρες και το επόμενο διάστημα έντονα. Γιατί όπως θυμάστε, σου έλεγα εδώ και 15 μέρες ότι θα υπογράψει τη συμφωνία ο ΣΥΡΙΖΑ. Αυτό που έχει σημασία λοιπόν ότι πλέον αναπτύσσεται ένα ευρύ μέτωπο ευρωπαϊκό στην Ελλάδα. Διότι μην φαντάζεσαι ότι όλοι αυτοί που θα φύγουν από το ΣΥΡΙΖΑ κοινωνικά εκφράζουν καμία τεράστια λαϊκή μάζα. Ένα μεγάλο κομμάτι του ΣΥΡΙΖΑ θα προσθεθεί στο 40% που διαπηρώσει και συντήρου που ψήφισαν Ευρώπη και Ευρώ και θα έχουμε πάλι στη χώρα μια ομαλότητα και μια κανονικότητα όπου η συντηρητική πλειοψηφία του πληθυσμού θα θέλει να είναι στην Ευρώπη, θα θέλει να είναι στην Ευρώ και θα θέλει να κάνει τις απαραίτητες διορθωτικές αλλαγές και μεταρρυθμίσεις για να γίνουμε επιτέλους μια χώρα όπως την αξίζει να είμαστε. Να το πάω λίγο σε επίπεδο προσώπων. Τώρα τι διαφοροποιήσεις έχουμε σε επίπεδο Κορίνθου. Αργολίδας έχουμε δύο. Ο κύριος Κοντέλας έχει δήλωση παρόν, έτσι. Ήταν απόν στην πρώτη διαδικασία. Έχει στείλει και μια ξεκάθαρη δήλωση ανακοίνωση μαζί με τρεις ακόμη. Στην Κορίνθια. Έτσι να δεις. Στην Κορίνθια για την ώρα οι τρεις βουλευτές δεν έχουν εκφράσει κάτι σχετικό. Ψήφισαν βέβαια και οι τρεις ναι την περασμένη Παρασκευή στη Βουλή. Για την ώρα γίνονται δημόσια, αλλά δεν έχουν εκφράσει. Η εκτίμησή μου είναι ότι θα μείνουν κοντά στο Τζίπρα και δεν θα υπάρχει πρόβλημα. Το θέμα όμως είναι με τους υπόλοιπους βουλευτές της Πελοποννήσου να κάνουν ένα σχόλιο. Να. Είναι αδιανόητο στο δικό μου μυαλό τα μαωρικά ή τα σταλινικά βιώματα ενός ανθρώπου να μπαίνουν παραπάνω από την πατρίδα, το έθνος και τις γενιές που έρχονται. Δηλαδή, τι απήκει ο Σκονδέλας, επειδή είναι μαωρικός, πρέπει να ακολουθήσει η χώρα τη δική του πορεία καταστροφή για να μην αισθανθεί αυτός ότι πρόδωσε τις ιδέες του Μάου που είχε πεθάνει πριν 60 χρόνια και δεν τις ακολουθεί κανένας στον κόσμο πια. Ή τι να πει ο κ. Πετράκος, να μιλάμε τώρα για τον Στάλιν και τις μεθόδους για ανθρώπους οι οποίοι βαρύνονται με εκατομμύρια αγωνιστών και πολιτών των χωρών τους που εκτελέστηκαν. Μην τράφουμε σε αυτή τη χώρα. Λοιπόν, Γιάννη και Κώστα, να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ. Καλή σας νύχτα. Ναι, πάμε εμείς τώρα στην επόμενη της συμφωνίας για να δούμε τι λένε οι πολίτες και ποιες είναι οι πρώτες αντιδράσεις σήμερα το πρωί στο άκουσμα επίτευξής της. Μετά από 17 ώρες ολοκληρώθηκε η σύνοδος κορυφής με τους ηγέτες να καταλήγουν σε συμφωνία για την Ελλάδα. Οι πολίτες, έχοντας στραμμένο το βλέμμα στις πολιτικές εξέλιξεις, σχολιάζουν την κατάσταση. Η συμφωνία όμως είναι εις βάρος των εργαζομένων, δεν είναι εις βάρος του κεφαλαίου. Όχι. Όλα είναι εις βάρος του λαού. Όλα. Είναι κανονισμένα, τα έχουν κανονίσει αυτοί. Εκλογές. Δεν χρειάζεται σχολιασμός. Μιλάει μόνο το πράγμα. Και εγώ τα βλέπω δύσκολα. Εντάξει, δεν είναι και τα μέτρα είναι πολύ σκληρά. Τουλάχιστον από ό,τι έχω διαβάσει. Ζητάνε πολλά οι Ευρωπαίοι, πάρα πολλά. Οι πολίτες τονίζουν ότι δεν θα μπορέσουν να ανταπεξέλθουν σε νέα φορολογικά μέτρα δυσβάστακτα, ωστόσο η χώρα πρέπει να ανταποκριθεί στο εκείς μέλλον στις άμεσες υποχρεώσεις της. Δεν νομίζω ότι θα μπορέσει να ανταπεξέλθει ο κόσμος σε αυτά τα σκληρά μέτρα. Δεν νομίζω. Που θα οδηγήσει όλο αυτό. Το πιο πιθανό είναι να γίνουν πάλι εκλογές. Θα έπρεπε να έχει αντιδράσει, αλλά τον εμπιάσανε στον ύπνο. Σε χάος. Όπως η Βουλγαρία, Ρουμανία. Πριν τρεις μήνες δεν τα ακούσατε που μας βρήσανε. Λέει είσαστε Βαλκάνοι εσείς, δεν είσαστε Ευρωπαίοι. Τα ακούσατε κι εσείς. Μας έχουνε γιαυτίσιμο. Πλέον τα βλέμματα όλων έχουν στραφεί στο ότι μελιγενέστε με τις τράπεζες. Αυτές αναμένεται να ανοίξουν τις επόμενες ημέρες με τα capital control ωστόσο να παραμένουν. Συνεχίζεται καθημερινά η ταλαιπωρία εκατοντάδων πολιτών στις ουρές των τραπεζών για να πάρουν άλλοτε 60 και άλλοτε 50 ευρώ προκειμένου να μπορέσουν να ανταπεξέλθουν στις καθημερινές τους υποχρεώσεις. Οι υψηλές θερμοκρασίες της εποχής επιβαρύνουν την όλη κατάσταση με τους πολίτες να πηδούν για όλο αυτό που βιώνουν τις τελευταίες ημέρες.
Αυτό είναι μεγάλος καρκίνο μας. Φηματικά να παίρνουμε τα λεφτά, να ερχόμαστε κάθε μέρα να παίρνουμε πεταροδεκάρες. Δεν μπορούμε να πληρώσουμε τις υποχρεώσεις. Πρέπει να έρθουμε 10 μέρες για να πληρώσουμε μια υποχρέωση που είναι 3 εκατοστάρικα. Για ποιον μεγάλο, ναι. Άμα είναι από 80 και πάνω και έχει κάποια προβλήματα, οπωσδήποτε είναι τηλεφορία. Κάθε ένα τέταρτο, μισή ώρα εδώ πέρα τηλεφορία είναι. Όπως πάντα. Τα καλά και τα συμφέροντα. Ανάλογα με τον κόσμο που μαζεύεται. Και μια ώρα μπορεί να περιμένεις και δύο ώρες μπορεί να περιμένεις. Είναι, αν είναι, κάθε, άλλος δεν μπορεί να έρθει ούτε να περιμένει ούτε να έρχεται κάθε μέρα να κάνει αυτή τη δουλειά. Εμείς περπατάμε και στο κάτω-κάτω. Άγχος και ταλαιπωρία σε μια κατάσταση ψυχοφθόρα για τους πολίτες που εύχονται άμεσα να δοθεί ένα τέλος. Αν και επιτεύχθη η συμφωνία, ωστόσο παραμένει άγνωστο πότε θα μπει ξανά σε λειτουργία το τραπεζικό σύστημα της χώρας με την αβεβαιότητα να κυριαρχεί. Ταλαιπωρία πάντοτε είναι. Το ένα ταμείο λέει δίνει 50, το άλλο 60. Πάτε να διαλέξεις εσύ τη μουρά που θα καθίσεις. Κοίταξε, αφού λένε το ψηφίσανε και θα ανάρθουμε, λίγο υπομονή χρειαζόμαστε ακόμα. Να μπούμε στα βλάκια, βέβαια με τα μέτρα τα τσεκουράτα, αλλά τι να κάνουμε. Δεν βλέπω τίποτα. Τίποτα. Άλλοι μας κάνουν κουμάτο. Αυτή την εβδομάδα δεν βλέπω. Απ' την άλλη ίσως. Βεβαίως δεν υπάρχει και αυτή η αμφιβολία. Τι κάνουμε. Με άγχος κοιμάται. 10.000 έχουν αυτοκτονήσει Έλληνες. Αλλά άσχετα αν δεν τους λένε. Για αυτές τις μανούρες. Πριν κάπως ο καιρό μπάγχωνε, τώρα δεν μπάγχωνε. Το πήρα απόφαση. Ό,τι γίνει θα γίνει. Ή θα τα χάσω ή θα τα πάρω. Μπορώ να κάνω τίποτα άλλο, δεν μπορώ. Αφού δεν μπορώ να κάνω τίποτα άλλο, εμείς έχουμε κι άγχος, υπάρχουν καρδιακό. Πιστεύουμε ότι πρέπει να ανοίξουν. Πιστεύουμε και ελπίζουμε. Το πήραμε απόφαση, αυτό είναι μόνο. Το πήραμε απόφαση. Άμα τα πάρουμε, τα πήραμε. Άμα τα πάρουμε, τα πήραμε. Εδώ στη Θερινή μας έκλεισαν. Η θερινή εκπτωτική περίοδος ξεκίνησε σήμερα και πλέον φαντάζει ως η τελευταία ευκαιρία για την αγορά να κρατηθεί ζωντανή. Οι εξελίξεις όλο αυτό το διάστημα έχουν οδηγήσει δεκάδες, εκατοντάδες επιχειρήσεις στο όριο του Λουκέτου, με την ελπίδα όλων το κλίμα να είναι να αναστραφεί. Με τα capital controls να παραμένουν, αλλά και την ελπίδα μετά την επίτευξη συμφωνίας για άνοιγμα των τραπεζών και την αναζωπήρωση της αγοραστικής δύναμης, ξεκίνησε σήμερα η θερινή εκπτωτική περίοδος. Είμαστε υποτονικά εδώ και 10 μέρες, από όταν έχουν γίνει τα capital control. Θέλουμε να πιστεύουμε ότι ακούσαμε ότι έγινε συμφωνία σήμερα, να τελειώσει αυτό το θέμα με τις τράπεζες και να δούμε τι θα κάνουμε και το καλοκαίρι, γιατί είναι δύο καλοί μήνες ο Ιούλιος και ο Αύγουστος για μας. Χάσαμε τους δύο καλούς μήνες του χειμώνα με τις εκλογές. Βλέπουμε να χάνονται και οι δύο μήνες του καλοκαιριού και ανησυχούμε πάρα πολύ. Ελπίζουμε όλο αυτό να τελειώσει, να έχουμε αίσιο τέλος και να μπούμε σε μια κανονικότητα. Η κίνηση μέχρι το Σάββατο ήταν μειωμένη λόγω της καταστάσεως, να μην το συζητάμε πάλι όλα αυτά, γιατί δεν είναι πολύ σωστά και είναι άσχημα να συζητάμε πάλι το ίδιο πράγμα. Σήμερα έχουμε πρώτη μέρα των εκτόσεων, πιστεύω να πάμε καλά, υπάρχει ο κόσμος, κοιτάζει τις τιμές, κάνει μια έρευνα αγοράς και από ό,τι έμαθα προλίγου επήλθε και η συμφωνία. Αυτό είναι ευχάριστο και ευελπιστώ να πάμε καλά. Αν και το κλίμα λόγω των οικονομικών συνθήκων είναι ευεβαρημένο, ωστόσο οι καταστηματάρχες προτρέπουν το καταναλωτικό κοινό να εκμεταλλευτεί την εκπτωτική περίοδο στηρίζοντας τις τοπικές επιχειρήσεις και κάνοντας συμφέρουσες αγορές. Έχουμε καλές εκπτώσεις, έχουμε 30%, 50%, έχουμε κάποιες προσφορές που είναι κάτω του κόστους για τους πελάτες μας. Έχουμε τη δυνατότητα να έχουμε καλή τιμή, με καλή ποιότητα, πάντα προσπαθούμε να το έχουμε αυτό. Το θέμα είναι και ο εξωτερικός παράγοντας που είναι η οικονομία, τέλος πάντων, που πρέπει να μας βοηθήσει και εμάς για να μείνουμε στην αγορά. Το ποσοστό των εκπτώσεων σε εμάς είναι από 25% μέχρι και 55-60% στα υπόλοιπα. Ευελπιστώ ότι ο κόσμος θα βγει στις εκπτώσεις, γιατί πάντοτε οι εκπτώσεις αποτελούν κάτι που ψωνίζει ο κόσμος στις εκπτώσεις, εφόσον είναι ποιοτικά και ελληνικά τα προϊόντα τα δικά μας, και έχω την εντύπωση ότι θα πάμε αρκετά καλά.
ξεφύγει και λίγο ο κόσμος και να προτιμήσει και ο κόσμος τη τοπική αγορά, τα ελληνικά, τα προϊόντα είναι πάρα πολύ σημαντικό πλέον. Βλέπουμε τι γίνεται στο εξωτερικό, στη Γερμανία, στην Αγγλία, που όλοι στηρίζουν τις δικές τους επιχειρήσεις, κάτι που εμείς μέχρι τώρα δεν το είχαμε. Αυτό φαίνεται να αλλάζει τα τελευταία χρόνια και ελπίζω τους καταναλωτές να βγουν στα τοπικά καταστήματα και να προτιμήσουν ελληνικά προϊόντα. Πολλά είναι τα προβλήματα που έχουν δημιουργηθεί στις επιχειρήσεις λόγω της οικονομικής ασφυξίας και της αργίας των τραπεζών που θα συνεχιστεί αν και ακόμη δεν έχει υπολογιστεί το μέγεθος της ζημιάς για τους επαγγελματίες. Ωστόσο, προβλήματα υπάρχουν στις εισαγωγές αλλά και τις εξαγωγές. Για πολλές επιχειρήσεις, οι πρόσφατες οικονομικές εξελίξεις είναι ζημιογόνες, κάτι που θα φανεί και στο μέλλον. Γενικά, οι επιχειρήσεις αντιμετωπίζουν τεράστια προβλήματα λόγω του ότι κλείσανε τράπεζες, δεν μπορούν να κάνουν συναλλαγές, δεν μπορούν να κάνουν, ξέρω εγώ, ο κόσμος δεν έχει λεφτά για να ψωνίσει. Τις εξαγωγές δεν προλάβαμε ακόμα για να δούμε τα αποτελέσματα των εξαγωγών. Γιατί τώρα μια εβδομάδα ιστορία δεν είναι. Αυτό θα το δούμε στην πορεία. Εάν, ας πούμε, επηρεάσει τις εξαγωγές, ας πούμε. Ό,τι και να γίνει, οι εξαγωγές για μας, για την Ελλάδα, είναι κάτι καλό, γιατί φέρνουμε συνάλλαγμα. Οι εισαγωγές είναι το πρόβλημά μας. Αν μπορέσουμε να περιορίσουμε τις εισαγωγές σε αγροτικά προϊόντα γενικώς και στο κρασί, μέσα στα αγροτικά προϊόντα είναι και το κρασί. Αν μπορέσουμε να τις περιορίσουμε αυτές, τότε θα μπορέσουμε να κάνουμε κάτι καλό για την Ελλάδα. Οι επαγγελματίες βιώνουν μια κατάσταση πρωτόγνωρη και μέσα από την έκβαση των αποφάσεων που θα πάρθουν για τη χώρα, σε κάθε περίπτωση θα έχουν επιπτώσεις στις επιχειρήσεις τους. Ωστόσο, εύχονται να γίνει το καλύτερο. Προσωρινά μπορεί να είναι πλήγμα. Έτσι, όμως, μπορεί να μάθουμε σαν Έλληνες να δουλεύουμε. Και να παράγουμε. Και να παράγουμε. Γιατί το έχουμε ρίξει. Επιχειρήσεις δεν υπάρχουν να παράγουν. Παραγωγή δεν υπάρχουν, τα χωράφια όλα είναι κέρσα. Λοιπόν, δεν παράγει, δεν τα δουλεύει κανένας. Ποιος θα τα δουλεύει, τι θα γίνει δηλαδή. Συνέχεια θα ζούμε δανεικά. Φέρτε μας να ζήσουμε δανεικά και να πληρώνουμε τόκους. Και κάποια στιγμή πώς θα το. Ποιοι θα τα πληρώσουν αυτά, τα παιδιά μας, τα γόνια μας. Για να κινηθεί η οικονομία πρέπει να παράγουμε. Χωρίς παραγωγή δικιά μας δεν κάνουμε τίποτα. Παράταση έως 31 Ιουλίου δόθηκε από την Επιτροπή Διαχείρισης Τοπικού Προγράμματος Leader, όπως έγινε γνωστό από την Αναπτυξιακή Μεσσηνίας. Το τέλος του μήνα είναι η καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή προτάσεων από ενδιαφερόμενους στο πλαίσιο της έκτης πρόσκλησης. Παρατείνεται από την Επιτροπή Διαχείρισης του Τοπικού Προγράμματος Leader η προθεσμία υποβολής αιτήσεων εκδήλωσης ενδιαφέροντος για ένταξη σε μία από τις κατηγορίες του προγράμματος. Νέα καταληκτική ημερομηνία έχει οριστεί η 31η του Ιουλίου, ημέρα Παρασκευή, με την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος να παραμένει ως έχει. Είναι γνωστό ότι στις 15 του μηνός έλεγε η έκτη προκήρυξη του προγράμματος Leader. Λόγω όμως των γεγονότων που περνάει η πατρίδα μας και με γενικότερο το προβληματικό το τραπεζικό σύστημα και όχι μόνο, η Αναπτυξιακή έδωσε μία παράταση 15 ημερών ακόμα και λίγη δηλαδή η προθεσμία υποβολής τήσεων ενδιαφέροντος για το πρόγραμμα Leader στις 31 Ιουλίου. Έχουμε λοιπόν ακόμα 16 μέρες περίπου, προκειμένου όσοι ενδιαφέρονται, είτε δημόσιο είτε ιδιώτες, να υποβάλουν φακέλους, το οποίο, να επαναλάβω, είναι ένα πάρα πολύ καλό πρόγραμμα. Έχει μία επιχορήγηση που φτάνει στο 50%, αφορά αρκετές δραστηριότητες, τυποποίηση προϊόντων, λαδιού, εινοποιία, κομμωτήρια, επαγγέλματα παροχής υπηρεσιών, είναι γνωστά όλα αυτά. Επίσης και οι Δήμοι οι οποίοι είναι δικαιούχοι έχουν αυτό το περιθώριο των 15 ημερών προκειμένου να υποβάλουν τις προτάσεις τους για το δημόσιο κομμάτι. Θέλω να ελπίζω, ιδιαίτερα και μετά την, χωρίς να θέλω να παρεμβαίνω σε εξελίξεις, με την επιτευξής πλέον συμφωνία,
θα επανέλθει φαντάζομαι και η ομαλότητα στο τραπεζικό σύστημα και νομίζω ότι θα είναι απαρχή όσοι πραγματικά έχουν τη δυνατότητα να ενταχθούν σε αυτό το πρόγραμμα, το οποίο πραγματικά παρέχει δυνατότητες να αυξήσουν τα εισοδήματά τους όσοι ενταχθούν σε αυτά και να αρχίσει να ξεπερνιέται αυτός ο φαύλος κύκλος της κρίσης μέσα από νέες θέσεις απασχόλησης και απόκτησης εισοδήματος. 31 Ιουλίου λοιπόν η παράταση για το Leader και πιστεύω ότι μέσα σε αυτό το διάστημα όλα θα πάνε καλά και θα καταφέρουμε να εξασφαλίσουμε και να αξιοποιήσουμε αυτό το πρόγραμμα. Να μεταφερθούμε στην Τριφυλία τώρα. Ολοκληρώθηκαν χθες στους Αραλιάνους οι επετειακές εκδηλώσεις στη μνήμη του Γαραλιών, τη Μακεδονομάχου Σαράντι Αγαπινού, που είναι ευρύτερα γνωστός με το πολεμικό του ψευδόνυμο Στέλος Άγνας. Ολοκληρώθηκαν οι επετειακές εκδηλώσεις προς τιμήν του γόνου των Γαργαλιάνων, ηρώα του μακεδονικού αγώνα Σαράντου Αγαπινού, του γνωστού ως καπετάν Τέλου Άγρα. Οι εκδηλώσεις ολοκληρώθηκαν χθες με την τέλεση επιμνημόσυνης δέησης, ενώ ακολούθησε παρέλαση, ιστορική αναδρομή, αλλά και χορή από τοπικά χορευτικά συγκροτήματα. Υπάρχει κάποιος ο οποίος το σηκώνει αυτό το θέμα και θα πρέπει να το διαφυλάξουμε σαν κόρη οφθαλμού. Η Μακεδονία είναι μία, είναι ελληνική και εγώ είμαι Μακεδόνας Έλληνας. Τιμούμε σήμερα το Μακεδονομάχο Ανθιπολοχαγό Σαράντι Αγαπινό που έμεινε στην ιστορία με το ψευδόνυμο που έχουμε συνηθίσει όλοι πλέον να τον αποκαλούμε. Τιμούμε στο πρόσωπό του τον ήρωα του ελληνισμού, ένα πρότυπο αυτοθυσίας, γενναιότητας και αλτρουισμού. Που σήμερα τιμάμε τη μνήμη και κυρίως την προσφορά του μεγάλου τέκνου της Εφηλίας, του μεγάλου τέκνου των Γραγαλιάνων, του μεγάλου τέκνου της Ελλάδος, του Τέλου Άγρα. Ο Σύλλογος Γυναικών Πεταλιδίου για μια ακόμη χρονιά στην ετήσια εκδήλωση του έδειξε τον παραδοσιακό χαρακτήρα. Χωρί από όλη την Ελλάδα παρουσίασαν μικρή και μεγάλη σε μια γιορτή που είχε ξεχωριστό χρώμα. Η παράδοση νικά την κρίση με τους κατοίκους και τους επισκέπτες του Πεταλιδίου να δίνουν τη συμμετοχή τους για ακόμη μια χρονιά στην ετήσια εκδήλωση του Συλλόγου Γυναικών. Πιστεύουμε ότι ο κόσμος έμεινε ικανοποιημένος. Εμείς προσπαθούμε για την παράδοση, να διατηρήσουμε την παράδοση και να μεταδώσουμε στις επόμενες γενιές. Κάνουμε ό,τι μπορούμε. Μικροί και μεγάλοι εντυπωσίασαν με τους παραδοσιακούς χορούς που παρουσίασαν από όλη την Ελλάδα. Τα χορευτικά τμήματα του Συλλόγου όλων των ηλικιών, παιδιά προνηπιακής ηλικίας μέχρι και μεγάλες κυρίες, παρουσιάσανε χορούς από όλα τα μέρη της Ελλάδας, Αιγαίο, Ιόνιο, Ήπειρος, Κρήτη. Είναι μια εκδήλωση που διοργανώνουμε κάθε χρόνο, με διοργανωτή βέβαια και εμπνευστή το δάσκαλό μας, τον κύριο Γιώργο Αλεβίζο, ο οποίος με μεγάλη υπομονή και επιμονή μαθαίνει στα παιδιά μας και στις κυρίες του Συλλόγου παραδοσιακούς χορούς. Εκδήλωση που προβάλλει την παράδοση και τον πολιτισμό της χώρας μας, κάτι που ιδιαίτερα αυτές τις δύσκολες ώρες η χώρα μας έχει πολύ μεγάλη ανάγκη.
Και από το Ποταλίβι στην Κορώνη, ο εκεί πολιτιστικός σύλλογος πραγματοποίησε με επιτυχία την καλοκαιρινή του εκδήλωση. Πλήθος κόσμου απολαύσε παραδοσιακούς χορούς. Την ετήσια γιορτή του έκανε ο πολιτιστικός σύλλογος Κορώνης με τίτλο «Αχ, Ελλάδα, σ' αγαπώ και για σένα μιλώ, με το χορό που μου μάθες θέλω να χορεύω». Πλήθος κόσμου έδωσε το παρόν δείχνοντας πως στην παράδοση όλοι γινόμαστε ένα. Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων από την τηλεόραση Βέστα. Πολλούς όσοι και σήμερα εργάστηκαν για την ενημέρωσή σας, καλή σας νύχτα.